από την ιστορική πόλη της Θήβας που γιορτάζουμε σήμερα την διπλή γιορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και της Εθνεγερσίας. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, σε όλες τις Ελληνίδες και δύναμη στις δύσκολες εποχές που όλοι διανύουμε. Ο αγώνας των Ελλήνων το 1821 κατά του Οθωμανικού ζυγού, ο οποίος οδήγησε στην εθνική μας έτσι, ανεξαρτησία και ελευθερία και στη γέννηση του πρώτου ελληνικού κράτους, είναι πάντοτε επίκαιρος και διαχρονικός, όσο ποτέ άλλοτε. Για μας τους νεότερους Έλληνες αποτελεί πηγή υπερηφάνειας και αυτοπεποίθησης και φυσικά αποτελεί και το φάρο που οδηγεί τα βήματά μας. Άρα λοιπόν θα πρέπει όλοι εμείς οι Έλληνες να εμπνεόμαστε από τους αγώνες και τις θυσίες των προγόνων μας και να γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά όλοι ότι οι Έλληνες ενωμένοι και συνειδητοποιημένοι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον οποιοδήποτε εχθρό και την οποιαδήποτε απειλή από όπου και αν προέρχεται. Ευχηθούμε λοιπόν χρόνια πολλά στην Ελλάδα, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, να έχουμε υγεία και ενωμένοι ξεπερνάμε τα πάντα. Λοιπόν, είναι τιμή μου γιατί σήμερα γιορτάζω, οπότε σε κάθε ευχαριστώ, να είστε καλά. Χαίρομαι που το όνομά μου συμβολίζει ουσιαστικά την καλή είδηση. Η καλή είδηση είναι σήμερα ότι η Ορθοδοξία και η πατρίδα μας είναι ακόμα ζωντανή και θα είναι ζωντανή στους αιώνες, διότι είμαστε ωραία χώρα και ωραίοι άνθρωποι. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά σήμερα, μια ιδιαίτερη ημέρα, 25 Μαρτίου, διπλή εορτή. Ας μην ξεχνάμε τους αγώνες που έκαναν οι πρόγονοί μας για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Και θέλω να επισημάνω κάτι για τη Θήβα. Σε αυτά τα ιερά χώματα που πατάμε εδώ στα σημεία αυτά, έγιναν τόσο ιστορικές μάχες, τόσο για την απελευθέρωση της Βοιωτίας, αλλά και όλης της Ελλάδας. Μάχες οι οποίες δεν έχουν αναδειχτεί τόσο όσο θα έπρεπε, που αφορούν τη συμμετοχή και των χωριών και όλων των οπλαρχηγών. Εύχομαι λοιπόν χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες και τους αγώνες των προγόνων που μας θυμίζουν τους αγώνες για την ελευθερία. Σας ευχαριστώ πολύ. Διπλή γιορτή σήμερα, θρησκευτική για τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, για της Παναγίας μας που είναι και προστάτητα των ενόπλων δυνάμεων και για την εθνική επέτειο όπου οι πρόγονοί μας, το γνωρίζουμε όλοι, το γιορτάσαμε και πέρσι στα 200 χρόνια, έδωσαν τη ζωή τους, πολέμησαν και μετά από 400 χρόνια ξεσηκώθηκαν, αγωνίστηκαν και κατάφεραν να μας χαρίσουν το πολυτιμότερο αγαθό που είναι η ελευθερία. Μένει για μας λοιπόν σήμερα τι να κάνουμε, να κάνουμε κάτι καλύτερο για την πατρίδα μας, ούτως ώστε με ένωση, ενωμένοι δηλαδή, να είμαστε για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε αφενός μεν στη δύσκολη οικονομική κατάσταση, στην πανδημία που έχουμε, αλλά και για το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας. Θέλω να συγχαρώ το Δήμο για την εκδήλωση αυτή που έγινε σήμερα και για τους μικρασιάτες και να ευχηθώ σε όλους τους Έλληνες να είναι καλά, να έχουν υγεία και χρόνια πολλά και του χρόνου. Εθνικής μνήμης και κηρύσσει το 2022 έτος μικρασιατικής μνήμης αποδίδοντας τιμή στους μικρασιάτες πρόσφυγες που επέλεξαν την ιστορική πόλη της Θήβας και της ευρύτερης περιοχής τόπο εγκατάστασης και γενέτειρα πόλη για τα παιδιά και τα εγγόνια της. Έμαθα και ευχαριστώ τον πατέρα Νικόδημο για την πληροφορία ότι οι πρώτοι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία που ήρθαν στην Θήβα, επειδή δεν είχαν ενορία, κατέφυγαν στην ενορία του Αγίου Γεωργίου και την έκαναν ενορία τους. Και ο πρώτος ιερέας που ήρθε από εκεί, ο πατήρ Θεόδωρος, είχε την ιδιαίτερη ιερατική ευλογία ανήμερα του Αγίου Γεωργίου, λίγο πριν βγουν για την περιφορά της εικόνος, αισθάνθηκε μια μικρή αδιαθεσία και κοιμήθη. Άρα, βρισκόμαστε μπροστά στο ναό και την εικόνα του Αγίου Γεωργίου, που οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας, που ήρθαν από εκεί, εκκλησιάζονταν, έκλαιγαν, προσεύχονταν και κατέθεταν τον πόνο τους. Παρακαλώ η αντιπροσωπεία της Ένωσης Μικρασιατών Θήβας να παραδώσει τη σημαία Εθνικής Επετείου Μνήμης
που καθιερώθηκε από την Ομοσπονδία Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδας και έχει υιοθετηθεί από τους Συλλόγους Μικρασιατών και τους Δήμους όλης της χώρας. Ο Δήμαρχος Θηβαίων, κ. Γεώργιος Αναστασίου, παρακαλείται για την έπαρση της σημαίας. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων, τας ψυχάς των δούλων σου σώτεραν άπαυσον, φυλάσσον αυτάς εις την μακαρίαν ζωή, την παράση φιλάνθρωπε. Πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται, ανάβασον. Και τα σφίχα στον δούλον σου, ότι μόνος υπάρχει σαν θάνατο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ή ο Θεός ημών κατά βάσης άδειν, και τα σωδήνας λύσας των πεπαιδημένων, αυτός και τα σφίχα στον δούλον σου σώτερα να πάψω. Γεννήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ημών η αγνή και αχράντος παρθένος, η αυτόν αφράστος και ίσανσαν, πρέσβευε υπέρ του σωθήνε και συγχωρηθήνε τα σφίχα στον δούλον σου. Ελέησον ημάς ο Θεός και δωμέγα λεός ο δωμεθάν σου επάκουσον και ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ αιωνίας μνήμης και μακαρίας αναπαύσεως τον εν της ιερής ημών αγώσιν υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών ευκλεός αγωνισαμένων και ηρωικός πεσόντων πατέρων και αδελφών ημών και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής πάντλη μέλημαμ εκουσίον δε και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τας ψυχάς αυτών εν θα οι δίκαιοι αναπαύονται τα ελέη του Θεού την Βασιλείαν των ουρανών και άφεσιν των αυτών αμαρτιών παρά Χριστό το αθανάτο Βασιλεί και Θεό ημών ετισόμεθα. Κύριο δεηθόμεν. Κύριο Θεός ημών ο Θεός των δυνάμεων ο συντρίβων πολέμους εν υψηλό βραχίωνη ο δια της αρήτου εν ανθρωπίσεως και του εκουσίου πάθους, του μονογενού σου Υιού και σωτήρος ημών, Ιησού Χριστού, προτυπώσας και δείξας ημίν, ότι η αήτη θυσία έπεται η νίκη και το σταυρό ακολουθεί η Ανάσταση. Επάκουσον ημών δεωμένων της εις ισχύος και της εις φιλανθρωπίας, ισχύος μεν, είναι το έθνος ημών διαφυλάτων, από νίκης εις νίκην οδηγείς και από δόξης εις δόξαν ανάγεις, φιλανθρωπίας δε
δυνατάς ψυχάς, τον υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών, ευκλαιός αγωνισαμένων και ηρωικός πεσόντων, εν τη χωρία των εκλεκτών σου κατατάξεις, τούτων γάρτα πνεύματα, ως νέφος ημινόδε περίκυνται, και των οστέων αυτών η τύμβη τα όρια της πατρίδος γης φυλάτουση, τα δε αυτών τίμια αίματα της ελευθερίας ημών το δένδρον αρδεύουση, ως περεντηγή την φάλαγγα των επιλέκτων απετέλεσα, ούτω και εν το ουρανό στρατιάν Αγίων μαρτύρων συγκροτήτωσα, και ως περ παρανθρώπης τίμη γεγόνασιν, ούτω παρασύ το Θεό Άγιοι έστωσα, τον γαραγώνα των καλών ηγονίσαντο, και των δρόμων οι γενναίοι αθλητέ, νικηφόρος ετέλεσα, απόδοσουν αυτής ο δίκαιος κριτής των της δικαιοσύνης στέφανον, ημίν δε εις το εκείνον θανάτο ελευθέρης νυν ζώσει, παράσχου ο Θεός, αείμνημον έβυντης υπερόχου αυτών θυσίας και αναθεωρούντας την έκβασιν αυτών της αναστροφής, μιμήστε την Ανδρίαν. Επίβλεψον Κύρια από ουρανού και από θρόνου δόξης της βασιλείας σου και το έθνη ημών την ευλογία σου κατάπεμψον, του ενδόξου στρατού της πατρίδος ημών πρόστιθη, τους γενναίους αυτού ηγήτορας ενίσχυε και πάντας ημάς δια της υπερμάχου στρατηγού εις την νίκη οδήγη. Σιγαρεί ο Θεός των σωτηρίων ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Του Κυρίου δεηθώμεν, ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση, το και κοιμημένον δούλο σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα αναπέμπομεν, συ το ανάρχον σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωής Πνεύματι, δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, ο και νεκρών και ζώντων την εξουσίαν έξω σατάνας βασιλεύσα. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες Παναχράτσου Μητρός, το ειδόξον και πανεφήμων απος το ειδόξον προπατώρων Αβραάμ, Ισάκ και Ιακώβ, το ειδόξ τετραημέρου φίλου του Χριστού Λαζάρου και πάντων Αγίων, και τα σφιχάς των υπέρ της πίστεως και πατρίδος ευσεβώς αγωνισωμένων και πεσόντων αδερφών ημών. Εν σκηνές δικαίων τάξεν κόλπης Αβραάμ να πάυσε και με τα δικαίων σου ερδμήσε. Αυτός με συγχωρήσε εμάς δε λέει και σώσε. Ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός αιωνία η μνήμη. Αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτών η μνήμη. Υπόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Σήμανση προσοχής. Κατάθεση στεφάνων. Παρακαλούνται να προσέλθουν να καταθέσουν στεφάνι
ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, κύριος Λεωνίδας Χριστόπουλος. Εκ μέρους του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Σπυρίδων Νικολάου. Ο Δήμαρχος Θηβαίων, κύριος Γεώργιος Αναστασίου. Ο Ανώτερος Διοικητής Φρουράς και Διοικητής του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Πυροβολικού Θήβας, Ταξίαρχος κύριος Ιωάννης Σταματάκης. Ο αστυνομικός διευθυντής κύριος Ηλίας Μπακούμης. Η διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θήβας, αντιπύραρχος, κυρία Σταυρούλα Μαλήρη. Η πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θήβας, κυρία Σωτηρία Μανάρα Μαυράκη. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων και Εφέδρων Αξιωματικών Θήβας, ο Ιερός Λόχος, κύριος Δημήτριος Μπατσιούλας. Αντιπροσωπεία του Παραρτήματος του Ερυθρού Σταυρού Θήβας, ο εκπρόσωπος του Εργατικού Κέντρου Θήβας, κύριος Απόστολος Ψαράκης. Αντιπροσωπεία του Λυκείου των Ελληνίδων Θήβας.
αντιπροσωπεία του Πολιτιστικού Συλλόγου Θήβας Λάιος. Αντιπροσωπεία της Ένωσης Μικρασιατών Θήβας. Η πρόεδρος του Συλλόγου Σαρακατσανέων Θήβας στα Κονάκια, κυρία Αντωνία Μεγαρίτη Δελή. Αντιπροσωπεία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑΜΕΑ Άγια Ανάργυρη Θήβας. Ο εκπρόσωπος από το Σύλλογο Φροντιστήριο Θηβαϊκής Αρχαιογνωσίας, κύριος Βασίλειος Μέξης. Για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση εκ μέρους των Λυκείων καταθέτει το τρίτο Λύκειο Θήβας. Εκ μέρους των Γυμνασίων καταθέτει το δεύτερο Γυμνάσιο Θήβας. Για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση καταθέτει το 8ο Δημοτικό Σχολείο Θήβας. Ενός λεπτού σιγή. Ανάκρουση εθνικού ύμνου. Επόμενο. Επόμενο. Άρου. Άρου.
Λήξη τελετής.